τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών ή Real Estate. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα. Καλή σήμερα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω έτσι απευθύνοντας ένα ερώτημα. Αν πιστεύετε ότι όλα αυτά τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση εδώ και αρκετούς μήνες, τις παρεμβάσεις στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, τις αλλαγές στην Golden Visa, τα μέτρα για το άνοιγμα των κλειστών σπιτιών, οικημάτων, τέλος πάντων στην Αθήνα και όπου υπάρχει οικιστική πίεση, αν κάτι από όλα αυτά έχει αποδώσει? Διότι η αλήθεια είναι πως οι τιμές αυξάνονται διαρκώς και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς ένα σπίτι το οποίο να ανταποκρίνεται στις τιμές που ζητάνε πια οι μεσίτες ή οι ιδιοκτήτες, διότι το χάσμα, η ψαλίδα έχει ανοίξει πια πάρα πολύ. Κύριε Ιωαννίδη, αρχικά να σας αναφέρω ότι είμαστε μια χώρα που είμαστε για έκτη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητές στο κόστος τεράστιο σύνολο των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είμαστε και η χώρα όπου αυτή τη στιγμή οι νέοι μας, ηλικία 17-34 ετών, σε ποσοστό 72% διαμένουν στο παιδικό του δωμάτιο. Είμαστε δεύτερη στη λίστα. Και ένα σημαντικό ακόμα στοιχείο είναι το γεγονός ότι το 45,5% των συμπολιτών μας μένουν σε νοικοκυριά που είτε οφείλουν τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλουν του ενίκιο ή λογαριασμού 10. Αυτό είναι ένα στοιχείο της Eurostat. Τώρα, όσον αφορά τη στεγαστική, τα πέρα της στεγαστικής πολιτικής, αρχικά είναι πολύ σημαντικό να σας αναφέρω ότι ξεκινήσαμε να συζητάμε και να λέμε ότι η Ελλάδα έχει στεγαστική κρίση και ότι πρέπει να πάρουμε πλέον μέτρα. Αυτό είναι ένα σοβαρό βήμα που έχουμε κάνει στη χώρα. Κατά δεύτερο, όμως, είδαμε ότι αυτά τα μέτρα είναι μέτρα μικρής δυναμικής για την ανάγκη του σήμερα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Το σπίτι μου που ξεκίνησε για τους νέους ανθρώπους ηλικίας 24-39 ετών. Είδαμε ότι το μέσο δάνειο ήταν 100.000 ευρώ, για εμπορική αξία κινήτου 135.000 ευρώ, ακίνητα περίπου 40 ετών, 90 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό το πρόγραμμα αφορούσε κατά κύριο λόγο τους νέους, οι οποίοι διέθεταν τα τραπεζικά κριτήρια και παράλληλα είχαν και αποταμιεύσεις τύπου 35-40.000 ευρώ. Επομένως, αγόρασε σπίτι με φτηνό δάνειο ένας νέος που μπορούσε έτσι καλύτερα να δανειστεί και να πάρει ένα σπίτι. Ναι. Από την άλλη πλευρά, το πρόγραμμα Ανακαινίζω Ενοικιάζω, εμείς είχαμε αναφέρει την πρώτη στιγμή, όταν έχει γίνει εξαγγελία του συγκεκριμένου προγράμματος, ότι δεν πρόκειται να δούμε υψηλή δυναμική του προγράμματος. Και αυτό καταγράφεται πλέον από τις 1.400 αιτήσεις, όχι έχουν δικαιούχους πλέον, έχουμε 1.400 αιτήσεις για 12.500 δικαιούχους. Δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο μέχρι και σήμερα δεν έχει δείξει ότι είχε έντονη δυναμική. Το καταλαβαίνω αυτό. Το θέμα, κύριε Μπάκα, είναι όμως ότι πλέον μιλάμε εδώ και αρκετό καιρό για τα κλειστά ακίνητα, για την αύξηση του ορίου των επενδύσεων μέσω του προγράμματος Golden Visa, ειδικά στις περιοχές με μεγάλη οικιστική πίεση, για παρεμβάσεις στις πλατφόρμες. Και αναρωτιέμαι τώρα αν αυτά τα μέτρα έχουν αποδώσει, αν χρειάζονται περισσότερα πράγματα να γίνουν, διότι δεν έχουν πέσει τιμές καθόλου. Χρειαζόμαστε διορθώσει το καλύτερα, κύριε Άννη. Ναι. Είδαμε τους νέους κανόνες συμπαγικών μίσθωση που είναι σε ισχύ από 1/1/2024, που είναι σημαντικό που έχουμε νέους κανόνες του κράτους συμπαγικών μίσθωση, αλλά δεν είδαμε αυτοί οι κανόνες να λειτουργούν στη λογική ότι περισσότερα κίνητα θα επιστρέψουν στο μαγοχρόνιο συμβατική μίσθωση και θα αυξηθεί η διαθεσιμότητα. Γι' αυτό η κυβέρνηση και μελετάει πλέον να επαναφέρει ένα νομοθετικό πλαίσιο, μάλλον να φέρει σε ισχύ ένα νομοθετικό πλαίσιο του 2016, που βάζει συγκεκριμένες ημέρες που κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα κίνητα του κράτους συμπαγικών μίσθωση, δηλαδή να πάρει και νέα μέτρα. Το άλλο σημείο όσον αφορά την Golden Visa, μέχρι τον Αύγουστο 2024, στις περιοχές των δυτικών προαστίων του Πειραιά και των ανατολικών προαστίων, το όριο επένδυσης παραμένει 250.000. Αυτές οι περιοχές αυτή τη στιγμή, πραγματικά σας αναφέρω, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και έντονη δυναμική των επενδυτών για να αποκτήσουν Golden Visa σε αξία 250.000 ευρώ. Με αποτέλεσμα να αυξάνουν συνεχώς τις ζητούμενες τιμές πώληση των ακινήτων, κάτι που το καταγράψαμε και πέρυσι, ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Επομένως, το 2024, τον Αύγουστο και μετά, θα θέλουμε να έχουν κουντέσμα τουλάχιστον 2 ετών για να δούμε την πραγματική εικόνα. Ναι. Γιατί καταλαβαίνω, κύριε Μπάκο, ότι σε περιοχές όπου έχει αυξηθεί το όριο πια της Golden Visa, οι επενδυτές έχουν φύγει από εκεί, έχουν πάει σε περιοχές οι οποίες είχαν ενδεχομένως πιο φθηνά ακίνητα και τώρα αυξάνεται η αξία τους λόγω των επενδύσεων αυτών. Το 2023 καταγράψαμε μια αύξηση διψήφιου ποσοστού όσον αφορά τις περιοχές των δυτικών προαστίων και του Πειραιά λόγω της Golden Visa. Αυτή τη στιγμή θα καταγράψουμε ακριβώς την ίδια εικόνα και το 2024, γιατί έχουμε σε μικρό χρονικό διάστημα έντονη δυναμική και έντονη ζήτηση από επενδυτές τρίτων χωρών να αγοράσουν ακίνητα σε συγκεκριμένες περιοχές. Οπότε, ακόμα και στις λαϊκές συνοικίες, τις άλλες λαϊκές συνοικίες του νομού Αττικής, αυτή τη στιγμή καταγράφουμε αυξητικές τάσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η εικόνα. Ναι, άρα θα λέγαμε ότι εδώ το πρόβλημα επιδεινώθηκε, δεν λύθηκε με αυτήν την αλλαγή. Ακριβώς, επιδεινώθηκε το θέμα. Όσον αφορά τώρα
την λογική ότι απαγορεύεται η εγγραφή των ακινήτων των που έχουν αγοραστεί, με στόχο που θα αγοραστούν μάλλον με στόχο του κόντου εμφύλαξης που αφορούν τα χρόνια μίσθωσης, είναι σε σημαντικό μέτρο, αλλά δεν είναι ένα μέτρο το οποίο θα μας δώσει διαθεσιμότητα, αύξηση διαθεσιμότητας ακινήτων. Διότι δεν είναι ένα μέτρο το οποίο ισχύει καθολικά. Δηλαδή δεν είδαμε ένα μέτρο το οποίο θα ισχύει αναδρομικά, αν το πω διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή όσοι έχουν αγοράσει ήδη ακίνητα με στόχο την ταχυχρόνια, με στόχο την Golden Visa στις οικείο της Αθήνας, απαγορεύεται την εγγραφή τους. Επομένως, όσοι επενδυτές έχουν ήδη αγοράσει ακίνητα στο οικείο της Αθήνας, 30, 40, 50 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή αγόραζαν παλιότερα με 250.000 ευρώ, ακόμα και τρία σπίτια, και αυτά τα τρία σπίτια έχουν εγγραφεί στις πλατφόρμες ταχυχρόνιας μίσθωσης, θα συνεχίσουν αυτά τα σπίτια να υπάρχουν. Επομένως, η απαγόρευση της ταχυχρόνιας μίσθωσης για τους επενδυτές της Golden Visa ισχύει από εδώ και πέρα, από τον Αύγουστο και μετά. Άρα το κακό όμως έχει γίνει. Τώρα βλέπουμε, ακριβώς, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, ολόκληρες πολυκατοικίες να μετατρέπονται σε εντός εισαγωγικών ξενοδοχεία, δεν είναι ξενοδοχεία, έτσι, με διαμερίσματα τα οποία νοικιάζονται μέσω της πλατφόρμας. Και το άλλο στοιχείο ακόμα, δεν έχουμε δώσει δραστικά μέτρα για να μπορέσουν να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριο Αντίδη, το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή ένα κλειστό ακίνητο δεν φέρνει εισόδημα ούτε στον ιδιοκτήτη, ούτε στο ελληνικό δημόσιο. Δεν κατανοώ για ποιο λόγο δεν βγάζουμε ένα μέτρο που να λέμε, εάν το ακίνητο σου είναι κατοικήσιμο και το βγάλεις προς ενοικίαση αυτή τη στιγμή, θα σου έχω μία έκπτωση το φόρο εισοδήματος 70%, 80%. Εξαιρετικά στο ελληνικό δημόσιο, πάλι θα είναι κερδισμένο. Θα εισπράττει έστω και ένα έσοδο από ένα ακίνητο που ήταν κλειστό και δεν έφερε έσοδο στο ελληνικό δημόσιο, και παράλληλα θα αυξηθεί και η διαθεσιμότητα των ακινήτων προς ενοικίαση. Πόσα είναι αυτά, έχετε μια εκτίμηση, στην, ας πούμε, για την Αττική, έτσι, πόσα περίπου είναι τα κλειστά ακίνητα? Κύριε Ανίδη, δεν γνωρίζουμε το εξής. Γνωρίζουμε συνολικά ότι είναι περίπου 700.000 ακίνητα. Αλλά, και πάλι σας λέω, 700.000 ακίνητα δεν σημαίνει ότι είναι όλα οικιστικά, γιατί είναι όλα κατοικήσιμα. Εγώ θα σας αναφέρω, ας είναι τα 50.000 ακίνητα κατοικήσιμα, τα 30.000 ακίνητα. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός από των ακίνητων για να μην τα βγάζουμε στην αγορά. Και σημαντικός παράγοντας είναι όμως και το εξής. Αυτά τα κίνητα να έχουν συγκεκριμένα μέτρα, δηλαδή συγκεκριμένα κίνητρα να βγουν στην αγορά, αναπεριοχή. Είναι τελείως διαφορετικό ένα κίνητο που είναι στο Παγκράτη, που είναι οικιστικά πιεσμένη περιοχή αυτή τη στιγμή, με πολύ ψηλές ζητούμενες τιμές ενοικίασης, από το να είναι στο Αγρίνιο. Επομένως, θέλουμε να δούμε μέτρα τα οποία θα είναι άμεσα αναχέτηση του κόστου στέγασης και μέτρα τα οποία θα δίνουν το κίνητο στον ιδιοκτήτη πραγματικά να βγάλει στην αγορά το κλειστό κατοικήσιμο ακινητό του. Είναι εύκολο να το βρούμε αυτό. Είναι εύκολο, διότι μπορούμε σε συνδυασμό με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και τους παρόχους ενέργειας και ύδατος να δούμε από τους λογαριασμούς εάν αυτά τα κίνητα είναι κατοικήσιμα, δηλαδή αυτό φαίνεται από την ελάχιστη κατανάλωση, και αν τηρούν πραγματικά αυτά τα κίνητα λογαριασμούς με συγκεκριμένες εταιρείες. Mm-hmm. Επομένως, η διασταύρωση είναι εύκολη να δούμε πόσα κίνητα πραγματικά είναι αυτά τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναχέτηση του κόστου στέγασης. Ναι, και από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και το μόνο μέτρο το οποίο θα μπορούσε να ρίξει τις τιμές των ενοικίων. Διότι μπορεί, ας πούμε, τα προγράμματα όπως το σπίτι μου κτλ. Να διευκολύνουν πιθανούς αγοραστές, αλλά για τους ενοικιαστές δεν υπάρχει άλλος τρόπος που τουλάχιστον εγώ μπορώ να σκεφτώ, ώστε να μειωθούν οι τιμές, διότι τα ενίκια πια, και όχι μόνο σε περιοχές που ήταν ανέκαθεν ακριβές, ακόμη και σε πολύ φθηνότερες περιοχές θεωρητικά, έχουν φτάσει πια κοντά στα 1.000 ευρώ συγκλίν, και είναι, καταλαβαίνετε όλοι, ότι ξεπερνά κατά πολύ το μέσο μισθό, έτσι, των πολιτών. Μια κλίμακα όσον αφορά ζητούμενα ενίκια. Έχουμε μια αύξηση του τιμών ενοικίας σε ακίνητα κατάλληλα για νέους ανθρώπους, δηλαδή σπίτια που είναι έως 50 τετραγωνικά, που αγγίζει περίπου το 63% σε σχέση με το 2017. Ναι. Τα σπίτια τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες έχουμε αυξήσει που αγγίζουν το 53%. Αυτά τα στοιχεία είναι το 2023 Δεκέμβριο μήνα. Τη φετινή χρονιά, γιατί θα έχουμε και τους φοιτητές τώρα, σε ένα διάστημα σε λίγους μήνες, ακριβώς, θα δούμε αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι σε διψήφιο ποσοστό, δηλαδή πάνω από 12-13% στο νομό Αττικής. Και αυτό που βλέπουμε ποιο είναι? Είναι η διαθεσιμότητα των ακινήτων, των οικονομικών ακινήτων, που είναι κατάλληλα για φοιτητές, δηλαδή σπίτια 300-350 ευρώ, η διαθεσιμότητα να είναι μηδενική, και να αυξάνει τη διαθεσιμότητα των ακινήτων σε υψηλότερες τιμές, δηλαδή πάνω από 500 ευρώ. Δηλαδή για ένα σπίτι 35-40 τετραγωνικά μέτρα, το ζητούμενο μίσθωμα σε ποσοστό πάνω από 70% διαθέσιμων ακινήτων είναι πάνω από 500 ευρώ το μήνα. Εντάξει, τώρα για φοιτητικό σπίτι είναι πάρα πολλά λεφτά. Δεν υπάρχει, κύριε Ανίδη, δεν μπορεί ο γονέας να πληρώσει 6.000 ευρώ μόνο για το ενίκιο ενός φοιτητή που θα έρθει στην επαρχία. Και αυτά τα 6.000 ευρώ που πληρώνει δεν υπάρχει καμία έκπτωση φόρου από το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Αντιθέτως, εάν ο γονέας βοηθιέται από τον παππού, από τη γιαγιά, από την ονά,
μπορεί αυτή τη στιγμή να βρεθεί αντιμέτωπο με έναν φόρο που είναι φορολογικό συντελεστή 40% στο τεκμήριο διαβίωση. Δηλαδή που βρέθηκαν αυτά τα χρήματα. Επομένως, εδώ χρειαζόμαστε πραγματικά ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστική πολιτική άμεσα. Δηλαδή, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα, να δούμε πώς πηγαίνει και να το αλλάζουμε. Θέλει πραγματικά να υπάρχει μια σωστή μελέτη σε ένα πρόγραμμα που να αφορά την αναχέτηση του κόστου στέγαση άμεσα όμως. Mm-hmm. Δηλαδή, χάνουμε χρόνο πλέον και βλέπετε ότι έχουμε ανανεώσιμο εταιρείο συμβολέων. Δηλαδή, έχουμε συμβόλαια που είναι το 2021 και έχουν ημερομηνία λήξη και ανανέωση το Σεπτέμβριο του 2024. Και να δούμε τραγικά πράγματα. Έχουμε ανανεώσει που ζητούν ακόμα και 40% αύξηση του ζητούμενου μισθώματος για να ανανεωθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο. Ναι. Και πλέον πολλοί ιδιοκτήτες, επειδή βλέπουν αυτές τις αυξητικές τάσεις, δεν κάνουν την ανανέωση του μισθωτήριου συμβόλαιου για 3 χρόνια, την κάνουν για 1 χρόνο. Που λέει 40% αύξηση για 1 χρόνο και βλέπουμε του χρόνου. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ναι. Δηλαδή χρειαζόμαστε πραγματικά, εφόσον σαν κοινωνία, σαν χώρα, μπήκαμε στη διαδικασία να παραδεχτούμε όλοι μας ότι ναι, υπάρχει μια στεγαστική κρίση. Και όχι μόνο στη δική μας χώρα, τώρα είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα πια, ναι, αλλά εμείς το εστιάζουμε εδώ και μας αφορά. Εστιάζουμε εδώ, γιατί εμάς μας λείπει και η κοινωνική κατοικία. Ξέρετε, τις άλλες χώρες που συζητάμε, και λέμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη στέγαση, που όντως είναι και πολύ μεγάλο στο εξωτερικό. Η Ισπανία έχει 290.000 κοινωνικές κατοικίες. Η Πορτογαλία έχει 130.000 κοινωνικές κατοικίες. Η Αυστρία, το 24% του οικιστικού αποθέματος, είναι κοινωνική κατοικία. Εδώ στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει. Ναι. Επομένως, το πρόβλημα είναι πολύ πιο έντονο. Δηλαδή, αφορά τους πάντες πλέον. Τώρα, ένας ακροατής μας, ο Κώστας, βάζει ένα ζήτημα εδώ, το οποίο είναι σωστό. Ότι λέει, όσον δεν προστατεύεται και ο ιδιοκτήτης από τον κακό ενοικιαστή, ο οποίος θα τον πιστολιάσει, τότε λέει, πολλά κλειστά δεν πρόκειται να νοικιαστούν. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο αυτό που λένε οι ιδιοκτήτες, διότι πολλές φορές, όταν έχει ένα κακό ενοικιαστή, ο οποίος δεν καταβάλει το ενοίκιο του, χρειάζεται και υψηλό κόστος για να τον βγάλει από το σπίτι, αλλά πολλές φορές αργεί πραγματικά πάρα πολύ και η διαδικασία του δικαστηρίου. Οπότε ένας ιδιοκτήτης πολλές φορές πλέον τουλάχιστον για να νοικιάσει ένα ακίνητο ζητάει ή ακόμα και στατική επιστολή του προηγούμενου ιδιοκτήτη ή ακόμα ζητάει και υποκαταβολή μισθωμάτων. Δηλαδή σου λέει φέρε μου 3 εγγυήσεις ή φέρε μου 5 μήνες μπροστά. Υπάρχουν και 5 μήνες είναι και λίγο. Τώρα υπάρχουν περιπτώσεις που ζητάνε και 1 έτος ή και 2 έτη. Ή υπάρχουν και ιδιοκτήτες που ζητούν αυτή τη στιγμή το Ε9, να δουν τι Ε9 έχει ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής ή ακόμα και τις φορολογικές του δηλώσεις και να δουν πραγματικά εάν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την οικονομική του υποχρέωση. Αυτά τα πράγματα πλέον είναι δεδομένα που συμβαίνουν πλέον στην αγορά, όταν έχουμε πολύ υψηλά ενοίκια. Ξέρετε, εκεί που αρχίζει κάπως και αντιδράει η αγορά είναι στο εξής. Ένα σπίτι που έχει 500-600 ευρώ, η ζήτηση είναι τεράστια, πραγματικά. Όταν ξεπερνάμε τα 900 με 1000 ευρώ το μήνα ζητούμενο μίσθωμα, εκεί βλέπουν και οι ιδιοκτήτες ότι δύσκολα κάποιος θα μπει στην δυνατότητα να αναλάβει αυτή την υποχρέωση. Ναι. Είναι λίγο ρίσκο πάντως αυτό και για τον ιδιοκτήτη. Δηλαδή, τώρα πάνω από 1000 ευρώ, 1200, 1300 για σπίτια 100 τετραγωνικών και μικρότερα βέβαια. Είναι και ρίσκο αν θα τα πάρει αυτά τα χρήματα ο ιδιοκτήτης τελικά. Δεν μπορεί να πάρει αυτά τα χρήματα. Για ένα σπίτι αυτή τη στιγμή 84 τετραγωνικά μέτρα του 2005 στο δεύτερο όροφο του παλιού Φάλιρο έχει ζητούμενο μισθώμα 1400 ευρώ το μήνα. Πόσα χρήματα πρέπει να παίρνει ένα άνθρωπο για να μπορεί πραγματικά να πει 1400 ευρώ το μήνα για 84 τετραγωνικά. Δηλαδή, αν είναι ένα ζευγάρι και παίρνουν 2 μισθού, ο ένα μισθό. Ολόκληρο, αν είναι καλοπληρωμένος αυτός ο άνθρωπος, πάει απευθείας στο ενίκιο του σπιτιού, όχι στο κόστος στέγασης. Ναι. Το ενίκιο. Ο Γιάννης μας γράφει εδώ, λέει: φοιτητές μπορούν να μοιράζονται το σπίτι, έτσι λέει, σπούδασα στη Βρετανία την δεκαετία του 90. Εντάξει, γιατί θα πει κανείς ότι είναι ένα μέτρο το οποίο έχει εφαρμοστεί κυρίως στο εξωτερικό αυτό, αλλά εδώ λύση. Μιλάμε αλλά πλέον και για τις κατοικίες που απευθύνονται σε οικογένειες, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν ένα λίγο μεγαλύτερο σπίτι, που και εκεί είναι δυσανάλογα τα ενίκια ή το κόστος τέλος πάντων αγοράς που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Και η ανήλυση συγκατοίκηση υπάρχει το εξής θέμα. Κάνετε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο. Είστε 2 φοιτητές, είναι 2 φοιτητές, κάνετε μισθωτήριο συμβόλαιο σε ένα σπίτι. Και ο ένας φοιτητής θέλει να φύγει μετά από ένα χρόνο. Ο άλλος που μένει μέσα είναι υποχρέωση στο σύνολο του μισθώματος. Ναι, βέβαια. Στην Αγγλία υπάρχει τότε να νοικιάζει δωμάτιο-δωμάτιο. Είναι διαφορετικό κόστος και το δίκαιο όσον αφορά τη μίσθωση. Εδώ στη χώρα μας, αν νοικιάσει ένα σπίτι και πούμε 2 ονόματα στο μισθωτήριο συμβόλαιο και κάποιο θέλει να αποχωρήσει το συγκεκριμένο ακίνητο, ο άλλος είναι υπόχρεος στο σύνολο του μισθώματος. Δεν πληρώνει το μισό ενίκιο. Ναι, ναι. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι ανασταλτικός κιόλας που εφόσον στην κατοίκηση. Εάν πραγματικά δεν γνωρίζει τον άλλον ή δεν υπάρχουν οικογενειακές σχέσεις. Γι' αυτό βλέπουμε τους φοιτητές να συγκατοικούν κατά κύριο λόγο στο 3ο και 4ο έτος. Δηλαδή έχουν γνωριστεί από τη σχολή πλέον και αποφασίζουν από κοινού να έχουν ένα σπίτι αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να αναλώσουν τα έξοδά τους. Αντιθέτως, οι νέοι ηλικιακά, εάν δεν είναι από την ίδια περιοχή, από την ίδια πόλη και δεν έχουν περάσει μια σχολή ή δεν τους βολεύουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δύσκολα συγκατοικούν. Ναι.
Το σίγουρο, κύριε Μπάκα, είναι ότι χρειάζεται ένα σχέδιο έτσι, με δραστικά μέτρα πια για την ανάσχεση της οικιστικής κρίσης και νομίζω ότι ένα πρόβλημα το οποίο δεν φαίνεται ακόμη πώς θα εξελιχθεί. Δεν βλέπουμε την άκρη του τούνελ ακόμη. Δεν ξέρω η δική σας εκτίμηση ποια είναι, αν ποτέ θα αποκλιμακωθούν οι τιμές. Πάντως προς το παρόν μόνο αυξάνονται από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εάν δεν δούμε πραγματικά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής με άμεσα μέτρα αναχείρισης του κόστου στέγασης, δηλαδή κάποιος που γίνεται δικαιούχος, πραγματικά εκείνη τη στιγμή θα νιώσει ότι στην τσέπη του κάτι άλλαξε. Και έμεσα μέτρα αναχείρισης του κόστου στέγασης με ένα προγραμματισμό 3 και 4 ετών, πραγματικά αποκλιμάκωση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης δεν μπορεί να υπάρξει, εφόσον ένα μεγάλο ποσοστό των νέων ανθρώπων δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι επειδή λείπει η ιδία συμμετοχή πολλές φορές. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μπάκα. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.